Και πάμε τώρα στην κορυφαία πεντάδα στους άντρες για την απονομή. Να καλέσουμε στη σκηνή την εξοχότατη πρόεδρο της Βουλής Ανίτα Δημητρίου, καθώς και τον πρόεδρο της ΑΕΠΣ Europe, Charles Καμιντζούλη. Θα πάμε να δούμε ποιοι ήταν οι πέντε κορυφαίοι αθλητές στη χρονιά που μας πέρασε. Υποψήφιοι αθλητές στην κατηγορία κορυφαίος αθλητής με αλφαβητική σειρά είναι Γεωργίου Ηλίας, ενόργανη γυμναστική. Γεωργίου Μάριος, ενόργανη γυμναστική. Κοντίδης Παύλος, ισχυοπλοεία. Παρέλης Απόστολος, στίβος. Τραϊκόβιτς Μίλαν, στίβος. Πέμπτος κορυφαίος αθλητής της χρονιάς είναι ο Απόστολος Παρέλης. Ο Απόστολος δεν βρίσκεται σήμερα μαζί μας και το έπαθλο θα του αποσταλεί. Τέταρτος κορυφαίος αθλητής, ο Μίλαν Τραϊκόβιτς. Και ο Μίλαν απουσιάζει στο εξωτερικό, οπότε το βραβείο θα παραλάβει η Ντανιέλα Τραϊκόβιτς. Τρίτος κορυφαίος αθλητής είναι ο Ηλίας Γεωργίου. Κορυφαίος αθλητής της χρονιάς είναι ο Μάριος Γεωργίου και στη δεύτερη θέση ο Παύλος Κοντίδης. Ο Παύλος απουσιάζει στο εξωτερικό και το βραβείο του θα παραλάβει εκ μέρους του ο Δόκτωρ Παναγιώτης Κοντίδης. Έγινε συνήθεια, κύριε Κοντίδη. Συγχαρητήρια σε όλους. Μάριε, θέλουμε και δύο λόγια από σένα. Σε περιμένει το βάθος. Καλησπέρα σε όλους και καλή χρονιά. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΕΑΚ που ακόμα μια χρονιά βραβεύει τους κορυφαίους αθλητές και ομάδες της Κύπρου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους αθλητές που βραβευτήκαν σήμερα, γιατί ξέρω πόσο δύσκολο είναι να προσπαθεί να βρίσκεται στην κορυφή. Θα ευχαριστήσω τον προπονητή μου Παναγιώτη Πετρίδη, το σωματείο μου Πεντράκτος Κερίνιας, την ΚΟΕ, τον ΚΟΑ που με στηρίζουν, τους σπόσφαιρες μου, ο ΠΑΠ Κύπρου, το Ιώτα Σάιπρους, Herbalife, Helio, και πριν σπορ. Όμως είναι καλύτερα, Μάριε. Όλους εσάς που μας θυμάτε. Όμως είναι καλύτερα. Έτσι και έτσι. Θα είμαστε έτοιμοι για τις μεγάλες διοργανώσεις. Ελπίζουμε πως θα είμαστε έτοιμοι. Είμαστε σίγουροι. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Να δώσουμε ξανά πάρα πολλά συγχαρητήρια και στους πέντε κορυφαίους αθλητές.